Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Έπαιξε ρόλο. Επιτρέπετε να πω ένα πράγμα. Λοιπόν, ελεύθερα, παρεμβαίνετε στη συζήτηση ελεύθερα. Νομίζω ότι παρακολουθώντας την όλη συζήτηση που έγινε στην Κύπρο, έγιναν πολύ λάθος χειρισμοί από την κυβερνητική πλευρά. Και θα το συγκεκριμενοποιήσω. Όταν μία κυβέρνηση πάει να λάβει κάποια μέτρα, αυτοί που θα υλοποιήσουν τα μέτρα είναι οι εκπαιδευτικοί. Δεν μπορείς να λαμβάνεις μέτρα με αυτόν τον τρόπο, έχοντας τους εκπαιδευτικούς απέναντί σου. Την ίδια ώρα όμως υπάρχει και το επιχείρημα, γιατί είμαι υποχρεωμένη και εγώ τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, ότι η κυβέρνηση κυβερνά. Δεν κυβερνά ο συνδικαλισμός. Και μάλιστα φέθησαν και αιχμές για άσκηση κακού συνδικαλισμού, που ουσιαστικά με κάποιο τρόπο υπάρχουν εκείνοι οι μηχανισμοί να έχουν έρμεο τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, σου λέει, έλα να συζητήσουμε, και του λες, εγώ δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Έλα να το συζητήσουμε, εγώ δεν το δέχομαι, και δεν μένει άλλη επιλογή από την κυβέρνηση, είναι από το να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα εκεί. Υπάρχει και αυτή η πτυχή, αλλά γενικά οι δημοκρατίες αξιοποιούν τους επαγγελματίες κάθε χώρου. Το ευφυές πολιτικό σύστημα αξιοποιεί αυτούς που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και αυτούς που θα κληθούν να υλοποιήσουν προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να είναι πιο εξαντλητικός ο διάλογος. Δεν έπρεπε να φέρουν τους εκπαιδευτικούς προτετελεσμένων γεγονότων. Μάλιστα. Να πάρουμε και λίγο τον παλμό και της κοινής γνώμης, γιατί αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή και όπως λέμε πολλές φορές, λόγο δεν έχουν όσοι έχουν βήμα εδώ, αλλά και ο κάθε πολίτης ισότιμα, παρόλο που δεν είμαστε δημόσια τηλεόραση, κύριε Χαραλάμπους, είμαστε ιδιωτικοί, παρόλα αυτά απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία. Καλά κάνετε. Κύριος Γιώργος. Κύριε Γιώργο, καλώς σας μεσημέρι. Έχουμε τον κύριο Γιώργο στη γραμμή. Ναι, μάλιστα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Είμαι ο Γιώργος Τρίαδος που το παραλίμνη. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Τι κάνετε? Έτσι σας ακούω καλά. Εμείς σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας ή την ερώτησή σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η διαφορά που έχουν οι κύριοι των γραμμάτων με την κυβέρνηση είναι πολύ σοβαρή. Αλλά θέλω να υποδείξω σε όλους και ειδικά στους δασκάλους ότι η πατρίδα μας βρίσκεται υποκατοχήν. Υποκατοχήν. Σας παρακαλώ. Και υπάρχει προσπαθή να ξαναρχίσει συνομιλίες. Πώς θα τη θεωρήσει αυτήν την κυβέρνηση σοβαρή ο αντίπαλος άμα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους δασκάλους? Πείτε μου, είναι καιρός αυτός να κάνουν οι κυρίοι δάσκαλοι που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καθοδηγούν τους μαθητές? Ναι, τι να έκαναν όμως δηλαδή, τι να έκαναν, μήνα σιωπηλή, αρνιά, τι να γίνουν? Και δεν μπορώ εγώ να ξέρω ποιες είναι οι διαφορές, ούτε να μελετήσω. Σωστό. Τις προτάσεις που έκαμε η κυβέρνηση και τι απορρίπτουν οι καθηγητές. Όμως δεν είναι καιρός να πηγαίνεις να καρφώνεις την κυβέρνησή σου ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους δασκάλους. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Ναι, αν δεν μπορεί όμως να τα βγάλει πέρα, κύριε Γιώργο, τι να κάτσουν όπως τα αρνιά και να αφήσουν να γίνουν πράγματα, να μην αντιδρούν? Δεν δηλαδή, παράδειγμα για τους μαθητές, να μην αντιδράσουν το. Κατερίνα, δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω, αλλά λέω, δεν μπορώ να μιλώ πιο δυνατά. Όποια και να είναι τα προβλήματα, ναι, Κατερίνα, ναι, να κάτσουμε, όπως τα αρνιά. Όπως τα αρνιά. Τι απαιτούν τώρα, εγώ δεν κατάλαβα τι απαιτούν οι δασκάλοι. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε, είμαι ένας κοινός άνθρωπος. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Πάμε και στην κυρία Ναντρούλα. Πάντως, εγώ μπορώ να σημαίνει σεβαστή άποψη σας, κύριε Γιώργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι όταν κρίνω ότι γίνεται κάτι άδικο από την όποια εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, μπορεί να είναι εξουσία μέσα στη δουλειά μου, μπορεί να είναι εξουσία στη όποια κυβέρνηση, και γίνεται κάτι άδικο, το να μείνω όπως το αρνήν, εγώ δεν είναι κάτι που θα θέλω να έχουν τα παιδιά μου πρότυπο, συγγνώμη. Είναι απόψεις. Εσείς θα θέλετε, δικαίωμα σας. Η κυρία Αντρούλα, κυρία Αντρούλα, ναι, καλώς σας. Σας χαιρετώ εσάς και τους καλεσμένους σας.
Σας ακούμε. Το λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι κάποτε είμαστε πολύ περήφανοι για τα σχολεία μας. Είμαστε σχεδόν οι καλύτεροι στον κόσμο. Σήμερα είμαστε για κλάματα. Τότε οι δασκάλοι μας δίδασκαν, εμαθαίναμε. Δεν χρειαζόμαστε ούτε να πηγαίνουμε private lessons, ιδιαίτερα, ούτε τίποτε. Εξέχουν ξετρελάνε τα παιδιά μας με τα ειδικά φροντιστήρια. Γιατί οι δασκάλοι δεν φροντίζουν να μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο αυτά που πρέπει να μαθούν και όχι να είναι συνέχεια σε φροντιστήρια, να τρέχουν δεξιά-αριστερά τα παιδιά μας, να τους τρελαίνουν και μετά έχουν το audacity οι δασκάλοι μας να βγαίνουν στους δρόμους και να φωνάζουν. Δεν είναι καλύτερα να κάτσουν όλοι μαζί, αυτοί και η κυβέρνηση, να τα βρούνε, να βάλουν λίγο νερό στον κρασί τους και να μην επιμένουν τόσο πολλά στα δικά τους. Διότι εμείς ο απλός ο κόσμος απ' έξω, τα βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα λάθη. Όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά προπαντός για τους υπεύθυνους. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης, θεωρείτε, κυρία Αντρούλα. Συγγνώμη, αγαπητέ. Θεωρείτε ότι όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την. Όλοι. 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 Mm. Πρέπει κάποιος να βάλει νερό στο κρασί του και να μην επιμένει τόσο πολλά. Τα παιδιά μας έχουν χαντακωθεί τελείως. Διότι στο σχολείο δεν διδάσκονται όσα πρέπει να διδαχτούσουν. Και αυτά τα private lessons που κάνουν τους έχουν χαντακώσει τελείως. Γιατί να πληρώνει ο πολίτης περισσότερα λεφτά για να στείλει το δικό του παιδί ιδιωτικά. Γιατί δεν τα στέλνουμε να μαθαίνουμε ιδιωτικά και να μην έχουμε τα σκάλους στο κάτω-κάτω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντρούλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα σας δώσω το λόγο για σχόλιο, γιατί αυτό είναι γεγονός και θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Γιατί τον καιρό που ήμουν εγώ μαθήτρια, για παράδειγμα, και κάτσαμε και εμείς στις προσαγωγικές, εμείς δεν υπήρχε να. Δεν χρειαζόμασταν ιδιαίτερα για τα μαθήματα που έκαναμε ήδη στο σχολείο, πέραν των ξένων γλωσσών που εκεί, αν ήθελε έναν εξειδικευμένο δίπλωμα, αν ήταν GC για παράδειγμα, να πρέπει να κάνει κάποια. Αλλά δεν θυμούμε κανένα μα να κάνουμε, τη ηλικία μου τουλάχιστον και πιο πίσω, να είχαμε έναν και να κάνουμε μαθηματικά, φιλολογικά. Ήμασταν καλυμμένοι. Και θα θέλω το σχολείο αμέσω μετά που, μας ενημερώσει, που θα μα ενημερώσει ο Σωτήρης Παπαδόπουλος, πήγαινε και έφυγε από το Προεδρικό ο κ. Σιλούρης. Τι έγινε? Σωτήρη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νομίζω ότι αυτό που είπα...